μέσω αντιδράσεων από φιλειρηνικές οργανώσεις, φορείς και συλλογικότητες κατέπλεψε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες την προβλήτα K14 του Μαραθίου το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ Gerald Ford. Η παρουσία 6.000 μελών του πληρώματος καθημερινά στην πόλη και μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου προκαλεί πονοκέφαλο στις τοπικές αστυνομικές αρχές που καλούνται να διασφαλίσουν το κλίμα ηρεμίας και ασφάλειας εν μέσω μάλιστα εορταστικής περίοδου. Νωρίς το μεσημέρι, μέλη του πληρώματος του αεροπλανοφόρου άρχισαν να μεταφέρονται με πούλμαν στην πόλη των Χανίων. Η οδός Πλουμιδάκη παρέμεινε κλειστή. Φορείς και συλλογικότητες εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους για την άφιξη του Αμερικανικού αεροπλανοφόρου, καλώντας την κυβέρνηση, τη Δημοτική Αρχή των Χανίων και την Περιφερειακή Αρχή να πάρουν θέση. Οφείλουν να πάρουν θέση απέναντι στη χανιώτικη κοινωνία για την προστασία της από τις κάθε λογής τραμπούκικες και επικυρίαρχες συμπεριφορές των Αμερικανών ατοικών αυτών. Οφείλουν να σεβαστούν την άποψη του χανιώτικου λαού, έτσι όπως διατρανώθηκε στις 12 του Νοέμβρη στο μεγαλειώδες Παγκρίτιο Συλλαλητήριο και στην πορεία προς την Αμερικανική βάση με αφορμή την παρουσία του ίδιου αεροπλανοφόρου στη Σούδα. Η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων καλεί σε κινητοποίηση την 5η στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς. Το Gerald Ford, που προσέγγισε το πρωί στον προβλήτα K14 της νατοϊκής βάσης Μαραθίου με τη βοήθεια ρημουλκών, έχει μήκος 337 μέτρα και εκτόπισμα περίπου 10.000 τόνους. Φέρει δύο πυρηνοκίνητους αντιδραστήρες, ηλεκτρομαγνητικό σύστημα εκτόξευσης αεροσκαφών και σειρά άλλων καινοτομιών. Επίσης αναπτύσσει ταχύτητα 30 κόμβων και μπορεί να μεταφέρει πάνω από 75 αεροσκάφη.